Ολυμπιάδα του 1980, του 1984, του 1988, του 1992. Πρώτο σκόρερ, βλέπω εδώ τα στατιστικά, 44 γκολ σε 29 αγώνες Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν, για να μην πάω σε πρωταθλήματα με την Γλυφάδα, με τον Ολυμπιακό, αλλά αποφάσισε να βουτήξει σε μια πισίνα, θα την χαρακτηρίσω εγώ, πάρα πολύ μεγάλη, και το θέμα είναι αν θα είναι δύσκολη μια Ολυμπιάδα ή θα είναι πιο δύσκολο μια Ομοσπονδία. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και φιλοξενώ τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να υπηρετήσει το υγρό στίβο από ένα άλλο μετερίζει, κατεβαίνοντας υποψήφιος πρόεδρος για την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, την ΚΟΕ, όπως θα τη λέμε στην κουβέντα μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η ερώτηση η οποία βγαίνει αβίαστα είναι γιατί. Γιατί αποφασίσατε να κατέλθετε για υποψήφιος πρόεδρος για την ΚΟΕ. Γιατί υπάρχει μια διαδρομή. Κάπου λίγο την αθλητική διαδρομή την αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχει μια διαδρομή και σε σωματείο, στον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδας, τον οποίο είναι αντιπρόεδρος αρκετά χρόνια. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει αγάπη για τον υγρό στίβο. Γεννηθήκαμε μέσα στην πισίνα, μεγαλώσαμε, εμείς τα παιδιά μας, οι φίλοι μας. Έτσι θέλουμε να γυρίσουμε πίσω πολλά από αυτά τα οποία κερδίσαμε μέσα από αυτό το χώρο, και νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία στις εκλογές, στις προσεκτικές εκλογές της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο μπορούμε και πάνω απ' όλα να γυρίσουμε πίσω κάποια από αυτά τα οποία απλόχερα ο υγρός στίβος μας έδωσε. Να προσθέσω ότι για την εισαγωγή μου ότι αμέλησα να πω ότι δεν σας λείπει όμως και η διοικητική εμπειρία, έτσι δεν είναι? Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να είμαι επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων για τον υγρό στίβο και για τα 4 Ολυμπιακά αθλήματα του υγρού στίβου το 2004. Μετά ήμουνα στο Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών, στο ΆΚΑ, Γενικός Συντονιστής Διευθυντής για 5 χρόνια. Και βέβαια συνέχισα την καριέρα μου την επαγγελματική και στο εξωτερικό, όπου στήσαμε, οργανώσαμε και μετά διοργανώσαμε και μεγάλες εκδηλώσεις σε ένα μικρό ΟΑΚΑ σε χώρα της Μέσης Ανατολής. Προφανώς η διοικητική εμπειρία υπάρχει. Γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, θα πει κάποιος ότι η αγάπη, η αθλητική πορεία και η αγάπη για ένα άθλημα δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει και τα στοιχεία ενός μάνατζερ που χρειάζεται τη σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό το τόνισα ότι υπάρχει και η διοικητική εμπειρία, η οποία είναι εξίσου πλούσια με την αθλητική σας πορεία. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος ήταν καλός αθλητής να συνεχίσει και επαγγελματικά, διοικητικά, αν θέλετε, να έχει την ίδια επιτυχία. Πρέπει να περάσει από πολλά στάδια. Εγώ πέρασα από αυτά τα στάδια. Μπορούν να πούνε κάποιοι αν πέτυχα ή δεν πέτυχα. Θεωρώ ότι κάναμε τους καλύτερους μέχρι σήμερα Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Αυτό το αναγνώρισε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θυμήθηκα και από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τις managerial ικανότητες μου. Μετά στο ΆΚΑ μπορεί κάποιος να δει τι έγινε αυτά τα 5 χρόνια στα οποία είχα την τιμή να είμαι συντονιστής διευθυντής. Και αυτό εκτιμήθηκε βέβαια και από το εξωτερικό, έτσι. Γιατί η κατάληξη ήταν προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν με πήρανε τυχαία, ούτε αποκλήρωση. Με πήρανε για κάποιες ικανότητες τις οποίες είχαμε δει και είχαμε μελετήσει μεταξύ αρκετών υποψηφίων από όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορώ να πω σε ένα άλλο στίβο της ζωής διακριθήκαμε και αυτό έφερε και άλλους Έλληνες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί υπήρξε εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Και βέβαια,
Να πω και το τελευταίο, φυσικά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι μέσα στην διαδικασία αυτή ήμουνα πάντα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΝΟΟΥ, από τον οποίο μεγάλωσα, και ανδρώθηκα και γνωρίζω από πρώτο χέρι τι είναι αυτό το οποίο πιάνει τα προβλήματα στο κύτταρο του αθλητισμού, που είναι το σωματείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επανέλθουμε στα σωματεία, γιατί ζούμε αυτό που ζούμε με την πανδημία. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ρωτήσω και το γιατί το απαντήσατε. Το γιατί τώρα είναι η επόμενη γιατί τώρα είναι εκλογές. Γιατί τώρα είναι εκλογές. Γιατί τώρα είναι εκλογές ή γιατί τώρα επιτέλους είναι εκλογές. Γιατί τώρα επιτέλους είναι εκλογές, σε κάθε περίπτωση. Και θέλω να πω όμως και κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς κάναμε κάτι ξεχωριστό, ως παράταξη λέω, το κολυμπάμε μαζί. Κάτι ξεχωριστό το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στον Υγρό Στίβο. Δηλαδή δεν είπαμε απλώς ότι θέλουμε να είμαστε υποψήφοι. Παρουσιάσαμε πρόγραμμα. Ναι. Παρουσιάσαμε στόχους. Παρουσιάσαμε χρονοδιάγραμμα. Αν θέλετε, αυτό το οποίο κάναμε εμείς στην παρουσίασή μας. Επιτρέψτε μου να το επιβεβαιώσω εγώ και στους ακροατές, διότι ήμουν παρόν. Ευτυχώς τότε ο κορονοϊός δεν μας είχε επηρεάσει τόσο, ώστε μπορούσαμε δημοσιογράφοι σε μια εξαιρετική παρουσίαση τύπου στην Βουλιαγμένη, κοντά στο Δημαρχείο, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, και μάλιστα απόλυτα αθλητικά, παύλα τεχνοκρατικά θα το χαρακτήριζα εγώ. Δηλαδή, πραγματικά με ανθρώπους οι οποίοι μας εξήγησαν ακριβώς το όραμά σας και ήσασταν και ανοιχτοί φυσικά σε κάθε απορία των δημοσιογράφων. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά έτσι δεν πρέπει να προχωρήσουμε ως κοινωνία και ως αθλητικό κίνημα. Ζούμε και στην κοινωνία, που και το αυτονόητο δεν είναι πάντα αυτονόητο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι εμείς τα πράγματα τα βλέπουμε με ένα τελείως διαφορετικό μάτι, ξέχωρα από την αγάπη. Βάζουμε μέσα και την τεχνογνωσία και την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει μέσα από την επαγγελματική μας πορεία. Λέω λοιπόν ότι για πρώτη φορά, και αυτό έγινε, αν θέλετε, δείγμα και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, παρουσιάστηκε μια κίνηση η οποία είπε ότι αυτοί είμαστε, αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και αυτό είναι που θα κάνουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό το, επιτρέψτε μου να επανέλθω σαν πρωτοπορία τη λέξη, ήταν κάτι το οποίο εκτιμήθηκε και εκτιμάται από τα σωματεία. Είναι κάτι το οποίο δεχόμαστε σε καθημερινή βάση ως σχόλιο και καλή κριτική. Είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που εκλεγούμε, πράγμα το οποίο το πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες για να είμαστε οι δίκες της επόμενης μέρας, έστω και αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία σε κάθε εκλογική διαδικασία αντιμετωπίζουν, αλλά προβλήματα όμως τα οποία η ίδια η Ομοσπονδία, παρά το γεγονός, η παρούσα Ομοσπονδία λέω, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι αμέτωχη σε μια εκλογική διαδικασία από τη στιγμή που οι περισσότεροι εξ αυτών φέρουν τον τίτλο του επίτιμου, έχει ταχθεί προς μια κατεύθυνση την οποία εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω για τίποτα. Το κολυμπάμε μαζί ως ονομασία της κίνησης είναι ενωτική. Έχει ένα χαρακτήρα ενωτικό. Εγώ σας είχα κάνει ερώτηση σε εκείνη την παρουσίαση τύπου, θα την επαναλάβω και τώρα. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματός σας, όχι απλά για να κολυμπήσουμε μαζί, αλλά για να κολυμπήσουμε καλά μαζί? Γιατί εκτός από το μαζί, το οποίο είναι ενωτικό, πολύ σημαντικό είναι το να κολυμπήσουμε και καλά. Γιατί μπορεί να είμαστε μαζί, αλλά να μην κολυμπήσουμε καλά. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν θα κολυμπήσουμε και μαζί, και καλά και σωστά. Όπως θα θυμόσαστε, παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε 8 άξονες και κατευθύνσεις. Συμπεριλάβαμε μέσα όλα όσα θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ένα μπούσουλα, σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό μιας ομοσπονδίας, μιας μοντέρνας ομοσπονδίας, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα πλέον το 2021. Γιατί αν μιλούσαμε για μια ομοσπονδία πριν από 20 χρόνια, τα πράγματα και τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για κολυμπητήρια, θα πρέπει να μιλήσουμε για marketing, θα πρέπει να μιλήσουμε για δημόσιες σχέσεις, θα πρέπει να μιλήσουμε για ανάπτυξη. Ανάπτυξη όχι μόνο της ομοσπονδίας, ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει πριν και πάνω απ' όλα από το κύτταρο του αθλητισμού, που είναι τα σωματεία. Μιλήσαμε για στελέχη, μιλήσαμε για ομοσπονδιακούς προπονητές και για προπονητές.
για την πορεία του αθλητή από την ημέρα που θα γεννηθεί, γιατί έχει αυτό το προνόμιο το κολύμπι να είναι το μοναδικό σπορ που μπορεί να το κάνεις από την ημέρα που θα γεννηθείς μέχρι το τέλος της ζωής. Πολύ σωστό, και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει μόνο τον, το επαγγελματικό ακριβώς κομμάτι, έχει και το αραστηριακό με τις πάρα πολλές πισίνες στους Δήμους. Πάρα πολύ ακριβώς, και, μιλήσαμε και για, για την αγωνιστική δράση, για τις περιφέρειες όπου δίνουμε μεγάλη σημασία. Και επιλέξαμε και ανθρώπους εκτός Αθηνών, αρκετούς, για να έχουμε πάντα το στιγμό και το κλίμα της περιφέρειας, να δούμε πού υπάρχουν τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε έτοιμοι και γνώστες των προβλημάτων. Ξέρετε κάτι, εμείς το είχαμε πει και στη συνέντευξη, το λέμε και στα σωματεία στις κατευθείαν συνομιλίες, και το λέω και σε εσάς τώρα. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Δεν λέμε ότι αύριο το πρωί όλα θα αλλάξουν και θα γίνουν καλά. Λέμε όμως ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε βάσει του προγράμματος το οποίο έχουμε θέσει υπόψη των σωματείων. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, έστω και αν γίνουμε κουραστικός, το γεγονός ότι τα σωματεία πλέον έχουν μπροστά τους πρόγραμμα και στόχους, είναι κάτι το οποίο το είδανε για πρώτη φορά και το εκτιμούν. Θέλω να ρωτήσω. Ήταν εύκολο, αφού πήρατε την απόφαση, η οποία υποθέτω ότι και η απόφαση δεν θα ήταν και τόσο εύκολη, γιατί θέλει πολλή σκέψη για να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Ήταν εύκολο μετά αυτό το όραμα να το επικοινωνήσετε και να το μεταδώσετε στους ανθρώπους που στηρίζουν το ψηφοδέλτιό σας, οι οποίοι, αν κάποιος δει κάποια ονόματα, δεν θα τα αναφέρω εγώ, αν δει κάποιος κάποια ονόματα, λέει ότι μα εγώ δεν τον ξέρω από αυτός, είναι, τον ξέρω στη διοίκηση, τον ξέρω σε άλλα πράγματα, και ξαφνικά κοιτάει στο, στο βιογραφικό του και έχει ασχοληθεί με το πόλο. Δηλαδή πώς προέκυψε, πώς αποφασίσατε να ταιριάξετε ένα ψηφοδέλτιο, και αν βρήκατε και Βίκο Αότα, ή σας είπανε Κυριάκο καλά μας τα λες, αλλά πού πας να μπλέξεις τώρα, πτάς τους αυτούς. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς και οι πρώτες σκέψεις ήταν όπως τέθηκαν, όπως το είπατε. Αλλά θέλω να πω κάτι για να έτσι εξειδικεύσω λίγο το κομμάτι της οργάνωσης του Κολυμπάμε Μαζί. Εγώ ξεκίνησα φτιάχνοντας ένα σχέδιο το πώς θα κινηθούμε. Ένα οργανόγραμμα πάνω στο οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα για την Ομοσπονδία. Και πάνω εκεί έβαλα τους ανθρώπους, τους οποίους θεωρώ και βάσει του βιογραφικού τους, αλλά και βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν στον Υγρό Στίβο, ότι μπορούν να βοηθήσουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την επαφή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, συζητήσαμε, βρήκαμε την κοινή πορεία την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Δεν σας κρύβω ότι σε κάποια κομμάτια και λόγω των γνώσεων που έχουν, και αυτό μου αρέσει εμένα, διορθώσανε κάποια από την πορεία την οποία εγώ είχα εξ αρχής θέση. Και έτσι έχουμε μία ομάδα ανθρώπων, η οποία ο καθένας στο χώρο του είναι ικανός για να κάνει το βηματάκι παραπάνω στην Ομοσπονδία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι όσο καλύτερη είναι και πιο γνώστες αυτοί που απαρτίζουν την ομάδα, τόσο καλύτερα μπορεί να πάμε ως αποτέλεσμα. Και κάνει και τη δικιά μου τη δουλειά πολύ πιο εύκολη. Θέλω να πω. Σίγουρα. Ακριβώς. Προέρχεστε και από ένα ομαδικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το γεγονός πώς σκέφτεσαι και πώς λειτουργείς όταν έχεις διατελέσει μέλος μιας ομάδας. Τότε τα βλέπεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο ανοιχτά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις ικανότητες και θέλω να σας πω το εξής. Βλέπετε και κλείνω με αυτό σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν το Κολυμπάμε Μαζί. Έχουμε 8 προέδρους μέσα στην ομάδα μας. 8 προέδρους σωματείων, που σημαίνει ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποια είναι τα προβλήματα του χώρου. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί στο μάρκετινγκ, ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί στο κομμάτι της τηλεόρασης και πώς θα παντρέψουμε τον υγρό στιγμό με την τηλεόραση. Έχουμε ανθρώπους
οι οποίοι είναι ικανοί στην επικοινωνία και στο χώρο τον δικό σας. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Βασίλης Σκουντής δεν είναι ένας άνθρωπος όχι μόνο αναγνωρισμένος, αλλά και γνώστης του χώρου και αγαπητός μέσα στον χώρο. Άρα λοιπόν, εκτός από τα ονόματα, έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν σε συγκεκριμένους τομείς να βγάλουν μια εξωστρέφεια προς της Ομοσπονδίας, ώστε να γίνει πράγματι μεγάλη ομπρέλα όλων των σωματείων. Θέλω τώρα να πάμε στο δικό μου τον καημό, πριν κλείσουμε με το κομμάτι της πανδημίας, και έχω μία-δύο ερωτήσεις και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στο δικό μου τον καημό. Τώρα θα αναρωτιέστε ποιος είναι ο δικός μου καημός. Ο δικός μου καημός είναι η κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Είναι κάτι που το αγαπώ, κάτι που το κάνω, παρόλο που ξεκίνησα από ένα κολυμβητήριο, ένα καταπληκτικό κολυμβητήριο στην Πετρούπολη, το δημοτικό κολυμβητήριο της Πετρουπόλεως, όπου και εκεί πάω κάποιες ώρες, εγώ πηγαίνω στο Δήμο. Και μετά ξεκίνησα σαν δημοσιογράφος καλύπτοντας αυτό το ρεπορτάζ του αθλητικού τουρισμού και με πολύ καλούς φίλους όπως είναι ο προπονητής μου και ο Χρήστος Οποφίλιος, ένας εξαιρετικός φίλος και κολυμβητής. Αγάπησα την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και είδα ότι αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο πολλοί κόσμος από την πισίνα πηγαίνει και είναι και ένα άθλημα το οποίο βοηθάει όχι μόνο να αγαπήσεις την κολύμβηση, αλλά να αγαπήσεις και όλη τη χώρα, διότι ενισχύει το αθλητικός τουρισμός. Αυτό το κομμάτι, για να φύγουμε λίγο από την πισίνα, της θάλασσας και το πώς ΚΟΕ, θάλασσα, αθλητικός τουρισμός, πώς μπλέκει και συναντιέται μέσα στο πρόγραμμά σας. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Καταρχήν δεν είχαμε συνεννοηθεί για αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε συνεννοηθεί για τίποτα. Για την κοινή αγάπη. Θάλασσα είναι, χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και τον ίδιο καημό πάνω σε ένα κομμάτι το οποίο και οι δύο το αγαπάμε και το στηρίζουμε. Λοιπόν, σε ανύποπτο χρόνο, πριν πάρα πολλά χρόνια, είχα πει ότι σε συναντήσεις μου με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι το καλύτερο άθλημα του υγρού στίβου, της Φίνα, είναι η ανοιχτή θάλασσα. Το open water. Έτσι. Και αυτό γιατί μπορεί να προσελκύσει κόσμο όλων των ηλικιών. Δεν μιλάμε για παγκόσμια πρωταθλήματα ή ολυμπιακούς αγώνες προφανώς, αλλά μιλάμε για αγώνες οι οποίοι είναι σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο καταρχήν μπορεί να γίνει σαν, να το παρομοιάσω, σαν τους μαραθώνιους τους οποίους παρακολουθούμε σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Εμείς ως χώρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί πάνω σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε πάρα πολλές εντός εισαγωγικών αγωνιστικές πίστες για να το κάνουμε αυτό το άθλημα το καλύτερο του υγρού στίβου. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ερασιτεχνικά ενδιαφέρεται και αγωνίζεται και έχουμε και πάρα πολλούς καλούς αθλητές. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον καλύτερο αθλητή του υγρού στίβου. Το Σπύρο το Γιαννιώτη πάνω σε αυτήν την ιστορία. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Κολυμπάμε μαζί, εμείς λέμε. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα υπέρ που έχουμε και να αναδείξουμε το άθλημα αυτό, το σπορ αυτό, το οποίο μπορεί να το κάνει και ο επαγγελματίας εντός εισαγωγικών αθλητής, αλλά μπορεί να το κάνετε και εσείς και εγώ. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε όλες αυτές τις αθλητικές πίστες που έχουμε σε όλη την Ελλάδα να προσελκύσουμε κόσμο από όλο τον κόσμο, ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο, με τη διοργάνωση αγώνων, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο εμείς βάλαμε μέσα στο πρόγραμμά μας αυτό το κομμάτι, γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ. Η θάλασσα όμως, κύριε Γιαννόπουλε, επιτρέψτε μου, επειδή όμως και την ξέρετε καλύτερα, έχει και τις δυσκολίες της, έχει και τους κινδύνους της. Εγώ ξέρω αυτά, καλύτερα την πισίνα. Ναι, ωραία, χαίρομαι. Μακάρι να. Με τιμάει αυτό που λέτε, αλλά επειδή λοιπόν για την αγάπη στη θάλασσα, αλλά επειδή έχει όμως τις δυσκολίες, έχει και τους κινδύνους, όλα αυτά όμως, είτε είναι διοργανώσεις της ΚΟΕ, είτε είναι διοργανώσεις ιδιωτών, στις οποίες θα πρέπει να έχει και σχέση και επαφή η ΚΟΕ, όλο αυτό το πράγμα θέλει κάποιους κανόνες. Λοιπόν, είπατε ξεκινάμε μια μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν έχουμε 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε και αυτό και τις πισίνες. Όχι, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να διοργανώνονται αγώνες σε όλη την Ελλάδα, ερασιτεχνικά, ιδιωτικά,
και η Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδος να μετέχει. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδος πρέπει να μετέχει σαν ομπρέλα για τους κανόνες ασφαλείας πρώτων. Σωστό. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν υπάρχει η σφραγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, η οποία εγγυάται κάποια μίνιμουμ ασφάλειας, δεν μπορεί να γίνονται αγώνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλη η ευθύνη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας πάνω σε αυτό το κομμάτι, που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Και δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης να διοργανώνει αγώνες, επειδή έχει καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία, και αυτό να θέτει σε κίνδυνο κάποιες, ευτυχώς δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, αλλά να τίθενται κίνδυνοι. Λοιπόν, η Κολυμβητική Ομοσπονδία πρέπει σε αυτό το κομμάτι να πατήσει πόδι. Και επίσης είναι και να αναλάβει και την ευθύνη της. Να αναλάβει και την ευθύνη, και επίσης σε ρεαλιστικά πλαίσια, χωρίς, ξέρω εγώ, να λέω εγώ, να στραγγαλίζει οικονομικά, ώστε μια διοργάνωση με κάποια παράλογη απέτηση, θα μπορεί όμως να υπάρχει ένα έσοδο το οποίο να μετακυλείται στο κομμάτι της, των υποδομών, της εκπαίδευσης, δηλαδή. Θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία να λειτουργεί ως συνέτερος του ιδιώτη. Πρέπει να του δίνει τα εχέγγυα στο να διοργανώνει μια ασφαλή αγώνα. Και όταν διοργανώνουμε ασφαλείς και καλούς αγώνες, αυτό είναι η καλύτερη, αν θέλετε, επικοινωνία προς όλο τον κόσμο, ότι η Ελλάδα ξέρει να κάνει αγώνες, γιατί όντως ξέρουμε να κάνουμε αγώνες, και ξέρει να κάνει καλούς και ασφαλείς αγώνες. Τελειώνω με κάτι με την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε, κύριε Γιαννόπουλε. Μιλάτε με πάρα πολλούς συλλόγους. Μιλάγατε ούτως ή άλλως και πριν αποφασίσετε να κατέβετε για υποψήφιος, ένας λόγος παραπάνω τώρα. Υποθέτω ότι από τη μία σας εκφράζουν την αγωνία της οικονομικής πια επιβίωσης, διότι αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν αποφασίσετε να κατέβετε, αλλιώς είναι αυτό που αν εκλεγείτε θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, συλλόγους οι οποίοι είναι στα όρια πια της επιβίωσης, με τις κλειστές πισίνες, με τις ακαδημίες που δεν λειτουργούν, και την ίδια ώρα φυσικά είναι η κλασική ερώτηση, την οποία μου την έχουν στείλει και τρεις ακροατές: τι πρέπει να γίνει με τις πισίνες? Πρέπει να ανοίξουν με κάποιο τρόπο? Οι πισίνες πρέπει να ανοίξουν, πέρα από κάθε αμφιβολία. Αλλά πρέπει να ανοίξουν με ασφαλή τρόπο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάναμε αμέσως μετά το πρώτο lockdown, που είχαμε ορισμένο αριθμό αθλητών μέσα στο αναδιαδρομή, πρέπει να το ακολουθήσουμε και τώρα. Τα σωματεία δείξανε πολύ καλή διαγωγή. Οι επικεφαλής των εγκαταστάσεων προσέξανε και τήρησαν όλους τους κανόνες. Οι αθλητές αποδέχτηκαν τους κανόνες και οι προπονητές και τους στήρισαν. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να πέφτουμε στο νερό. Η τόσο μεγάλη αποχή από το νερό έχει παίξει πολύ μεγάλο αρνητικό ρόλο, όχι μόνο στην ψυχολογία των παιδιών, αλλά πλέον αρχίζουν και διαμορφώνεται ένα διαφορετικό, διαμορφώνουν τα σώματά τους διαφορετικά, γιατί είναι τα περισσότερα στην εφηβική ηλικία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Εμείς είμαστε πάντα κοντά στα σωματεία τα οποία ζητάνε και θέλουμε σιγά σιγά να πέσουμε στο νερό. Αλλά θέλω να επισημάνω και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αν δεν ανοίξουν οι ακαδημίες, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το πώς θα είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους επαγγελματίες του χώρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μοντέλο όπως εφαρμόστηκε αμέσως μετά το lockdown, που έστω και μια ώρα τα παιδιά είχαν δυνατότητα να γυμναστούν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Και δεν το λέω να το κοιτάξουμε εμείς, γιατί θεσμικά δεν μπορούμε να προτείνουμε κάτι. Εμείς είμαστε υποψήφοι, και όταν είσαι υποψήφιος, δεν μπορείς να θεσμικά να προτείνεις. Η Ομοσπονδία θα έπρεπε να το κοιτάξει τελείως διαφορετικά. Λυπάμαι που δεν το έχει κοιτάξει με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η πρότασή μας είναι να πάμε σε μία, αν θέλετε, διαδικασία, όπως έγινε μετά το πρώτο lockdown του Απριλίου. Και θα σας ευνηδιάσω παίζοντας με παίκτη παραπάνω, έτσι για να πάρω. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο αυτά.
Ήμουν καλός στον παίκτη παραπάνω. Είσαστε καλός. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αλλά θα σας παίρνω εγώ το σκουφάκι το δικό σας, επειδή κάνω ανοιχτή θάλασσα, και σας δίνω το μικρόφωνο του δημοσιογράφου και θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή την επόμενη ώρα να έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαυρωτά. Θα ήθελα να μου μία ερώτηση δική σας να τη μεταφέρω σε συνέντευξη. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Ο Γιώργος Μαυρωτάς ήταν μεγάλος αθλητής. Το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό από μένα. Ήταν ο αθλητής ο οποίος εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση και αγάπη προς τον Γιώργο. Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος αθλητής. Ήταν και η εν γέννη του πορεία της, μετά που τελείωσε στον αθλητισμό. Ήταν πάρα πολύ έτσι προς παραδεισμόν. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσετε με πολύ αγάπη πότε θα ανοίξουν τα κολυμπητήρια. Ωραία. Όσο και αν είναι δύσκολη η ερώτηση, αυτή όμως είναι η αγωνία και η ερώτηση η οποία βγαίνει από όλα τα χείλη όλων των ανθρώπων την κρουστή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πορεία σίγουρα θα ξαναβρεθούμε, θα ξαναμιλήσουμε. Είμαστε δίπλα σε κάθε κίνηση η οποία θέλει πάνω απ' όλα το καλό του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι το οξυγόνο στη ζωή μας. Και μπορείτε να διοργανώσετε και μια ωραία κουβέντα και με τον έτερο υποψήφιο, τον Σπύρο Γιαννιώτη, στο ραδιόφωνο σας. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα καταπληκτικό debate θα είναι αυτό. Εγώ την παίρνω την πρόταση και το βάζω μπροστά. Να είστε καλά, κύριε Γιαννιώτη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.